Καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι δεν ξεκινάνε αυτά τα προβλήματα τώρα με τη Σύνοδο Κορυφής. Γιατί ακόμη και με την έγκριση του απαράδεκτου για μας συμφώνου μετανάστευσης, και θα πω μετά και συγκεκριμένα ορισμένα παραδείγματα, ακόμη και κατά την έγκρισή του είδαμε ότι ήταν μια πολύ εύθραυστη ισορροπία η οποία είχε επιτευχθεί. Και αυτά που βλέπουμε σήμερα και οι δυνατότητες και οι πιθανότητες να βάλουν τη ρήτρα opt-out κάποια κράτη να μην το εφαρμόσουν κτλ. Βασίζεται ακριβώς αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας που να αμφισβητεί τη βασική γραμμή που έθεσε και η κυρία Φόντερ Λάιεν για το μεταναστευτικό από την ομιλία της στην Ολομέλεια του Ιουλίου. Όπου τι είπε η κυρία Φόντερ Λάιεν, βασικά τι είπε, αύξηση της καταστολής, Frontex, προσλήψεις κτλ. Μια Frontex η οποία είχε συγκεκριμένο ρόλο που έπαιξε στη γερό ναυάγιο της Πύλου. Που έγινε υπό το βλέμμα της Frontex και υπό το βλέμμα και της ελληνικής ακτοφυλακής. Στα διεθνή ύδατα όμως ήταν αυτό, δεν ήταν εθνικά ύδατα. Γι' αυτό λέω για τη Frontex, ότι είχε σοβαρό ρόλο αρνητικό. Δεν έχει αποδειχθεί αυτό. Λέω. Είναι, εν πάση περιπτώσει, να μην σας διακόψω. Έχει γίνει ένα μπαλάκι, ο ΜΕΟ από τον Άννα στον Καϊάφα πηγαίνουμε σε αυτό το ζήτημα, αλλά χάθηκαν πάνω από 600 άνθρωποι. Έτσι, πάνω από 600 άνθρωποι έχουν περάσει σχεδόν 2 χρόνια. 1,5 χρόνο σχεδόν. Το δεύτερο είναι ότι κανείς δεν αμφισβητεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλοι το γεγονός ότι μπαίνουμε σε κλίμα πολεμικής οικονομίας, είναι βασική γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο τι σημαίνει, σημαίνει ενίσχυση του μετόπου της Ουκρανίας, θυμίζω ότι είναι 6,5 εκατομμύρια οι Ουκρανοί πρόσφυγες, 6,5 εκατομμύρια, και ενίσχυση βεβαίως και του μετόπου στη Μέση Ανατολή, τη γενοκτονία του Ισραήλ σε βάρος των Παλαιστινίων και τις επιθέσεις του Ισραήλ σε κυρίαρχα κράτη, όπως είναι ο Λίβανος και σε άλλα, όπως η Συρία κτλ., τα οποία πολλαπλασιάζουν τις προσφυγικές ζωές. Δεν είναι, και εσείς το είπατε στην εισαγωγή, κύριε Παπαγεωργίου, ότι στους τρεις πρώτους, μέσα στους τρεις πρώτους είναι οι Σύριοι. Οι Σύριοι είναι οι πρώτοι που αιτούνται άσυλο και είναι μαζί με τους Αφγανούς και τους Μαλινέζους και εγώ θα πω και τους Παλαιστίνιους, γιατί στην Ελλάδα είναι δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνοι με βάση τα επίσημα στοιχεία που ζητούν άσυλο λόγω της κατάστασης. Και ποιες είναι οι καινοτόμες λύσεις? Καινοτόμες λύσεις είναι πράγματα σαν και αυτά που συζητάμε τώρα, που δεν είναι μόνο η κυρία Μελώνη, η ακροδεξιά, αν θέλετε, που ψάχνει να τους πετάξει σε μια τρίτη χώρα. Είναι και σοσιαλδημοκράτες, όπως οι σοσιαλδημοκράτες της Δανίας. Είναι και ο κύριος Στάρμερ της Βρετανίας που ζήτησε από τη Μελώνη να του δώσει τα φώτα της για το πώς. Είναι αυτοί που ψάχναν να στέλνουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στη Ρουάντα. Mm-hmm. Και το βασικό, για να κλείσω με αυτό και θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Εμείς βλέπουμε στους δέκτες μας και μία κάρτα. Είναι τα στοιχεία από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης του ΟΗΕ που δείχνουν τις 10 πρώτες χώρες από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες που καταλήγουν στην Ευρώπη. Βλέπουμε 27.000 άνθρωποι από τη Συρία και ακολουθεί το Αφγανιστάν. Είναι χώρες που πλήττονται από συνεχείς πολέμους και ακολουθούν ασιατικές και αφρικανικές χώρες. Υπάρχει Μαρόκο. Ένα μεγάλο πρόβλημα να θέσω αυτό και να πάμε σε ένα δεύτερο γύρο, έχουμε χρόνο φαντάζομαι. Ένα από τα βασικά προβλήματα του Συμφώνου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση είναι ότι και αυτό, αν θέλετε, νερώνει την συνθήκη της Γενέβης και το ποιος είναι πρόσφυγας. Και αυτό δεν το νερώνει μόνο το Σύμφωνο, το νερώνουν και οι μεταναστευτικοί νόμοι που έχουν ψηφίσει και τα κράτη-μέλη και η Ελλάδα. Που ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, που είναι πρόσφυγας, αν περάσει από πρώτη σε δεύτερη χώρα, χάνει το δικαίωμα να κάνει αίτηση ασύλου. Και μια σειρά τέτοια ζητήματα που επιτείνουν το πρόβλημα που ζουν οι άνθρωποι που είναι εξεριζωμένοι στην πραγματικότητα των πολεμικών αναμετρήσεων και συγκρούσεων, στις οποίες η Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ παίζουν καθοριστικό ρόλο. Καταρχάς, πρέπει, εγώ το άκουσα και στην κυρία Βόζεγκμπερ στην τοποθέτησή της, ότι υπάρχει ένα μπλέξιμο μεταξύ του πρόσφυγα και του μετανάστη. Και στην τοποθέτησή της δηλαδή υπάρχει αυτό το μπλέξιμο. Μα γι' αυτό έχουμε εμείς ένα πολύ συγκεκριμένο νόμο που επιταχύνει τις διαδικασίες. Ναι, ο νόμος ο οποίος επιταχύνει τις διαδικασίες. Και το ίδιο το σύμφωνο μετανάστευσης που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, δίνει δικαίωμα ασύλου στην πραγματικότητα, αίτηση ασύλου με όλους τους όρους που καθορίζει η Γενέβη, μόνο στους ανήλικους. Όχι, δεν είναι έτσι. Καλά, εγώ τώρα τα διάβαζα πριν έρθω. Δεν είναι έτσι, ο λόγος μου απέναντι στο λόγο σας. Μπορεί όποιος θέλει να δει τους 8 κανονισμούς. Τους 8 κανονισμούς. Προστατεύει τόσο πολύ τους ευάλωτους, κυρία Βόζεμπεργκ, όπου δίνει τη δυνατότητα αναλογικής βίας για να πάρθουν τα βιομετρικά χαρακτηριστικά από 6 ετών παιδιά και πάνω. Και όταν δίνεις τη δυνατότητα αναλογικής βίας σε... Ακούστε με. Το λέτε αυτό, μα το λέει ο κανονισμός για το Eurodac. Δεν λέω ότι θέλω. Όποιος θέλει μπορεί να μπει και να δει τους 8 κανονισμούς. Όταν δίνεις εσύ αναλογική βία δικαίωμα σε παιδί από 6 ετών και πάνω, στον ενήλικα, φανταστείτε ποια είναι η αναλογική βία.
Αυτά είναι πράγματα τα οποία εσείς έχετε ψηφίσει. Μαζί και, βεβαίως, και οι σοσιαλδημοκράτες και λειτουργεί και το σύστημα στην Ελλάδα. Το είναι σύστημα απόλυτα νόμιμο. Δεν λειτουργεί. Οι νατοϊκών προδιαγραφών, κέντρα κράτησης που τα λέγαμε πριν hot spot και τώρα είναι φυλακές, δεν λειτουργούν. Κύριε Λαβάνο, είχαμε 90.000 ανθρώπους και είχαν πνιγεί οι τοπικές κοινωνίες. Ναι. Η κυβέρνηση αυτή φρόντισε και αυτή τη στιγμή έχουμε 20.000 μέσα στη χώρα και οι κοινωνίες έχουν ανασάνει χωρίς να κακοποιούνται οι άνθρωποι. Γιατί πάνω απ' όλα έχει σημασία οι άνθρωποι που μένουν εδώ να την χάνουν και μιας ικανοποιητικής διαβίωσης. Δεν ξέρω, πάντως εμείς πάμε συχνά στα hot spot και στα κέντρα και τα επισκεπτόμαστε και η ικανοποιητική διαβίωση καταρχάς σε κλειστά κέντρα δεν μπορεί να πεις ότι υπάρχει. Εμείς τι προτείνουμε, γιατί αυτό είναι το θέμα και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχουν για τους ανθρώπους οι οποίοι έφτασαν εδώ ανοιχτοί χώροι φιλοξενίας όπου θα υπάρχουν εγγυημένα τα δικαιώματα πια, δηλαδή πρώτα απ' όλα η περίθαλψή τους, η αρρωγή τους, η διερμηνία, η πρόσβαση στο άσυλο με βάση τις διεθνείς συνθήκες. Δεύτερον, κοιτάξτε, πώς υπάρχουν. Όταν οι μισές ΜΚΙΟ που αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας αυτές τις λειτουργίες, οι εργαζόμενοί τους ανανεώνονται κάθε 6-7 μήνες, δεν έχουν κανένα εργασιακό πριν δικαίωμα. Δεν ήταν άναρχο το τοπίο καθόλου, με τις ΜΚΙΟ. Καθόλου κύριε δεν ήταν Λαβάνο. Άναρχο και σήμερα. Αν και άλλο, αυτή η κυβέρνηση και σήμερα, ξεκαθάρισε πολύ το τοπίο αυτό. Κύριε Αβοσμπεργκ, καταρχάς. Ας ολοκληρώσουμε αυτή την τοποθέτηση. Για να εκταμιεύονται, εσείς το ξέρετε καλά, ότι για να εκταμιεύονται τα σχετικά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να συστήνονται οργανισμοί και να τα αναλαμβάνουν ΜΚΙΟ. Άρα λοιπόν τώρα μην λέμε ότι θέλουμε. Με συγκεκριμένα κριτήρια. Όχι οι ΜΚΙΟ οι οποίες κάνανε πάρτι με χρήματα, το ξέρετε πολύ καλά. Αλλά για να τελειώσω, εμείς μιλάμε για όλα αυτά με ευθύνη του κράτους, με μόνιμη σταθερή εργασία για όλους. Δεύτερον, στελέχωση των κρατικών υπηρεσιών αρρωγής. Και τρίτον, για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πάνε σε μια χώρα προορισμού να ισχύουν πλήρως τα ζητήματα της οικογενειακής επανένωσης. Μιλάμε για επιτροπές ασύλου με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΕΕ στην Τουρκία, από εκεί να κάνουν τις αιτήσεις ασύλου και να πηγαίνουν στον τελικό της προορισμού, και για εκείνους οι οποίοι θα μείνουν στην Ελλάδα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ένα τμήμα των ανθρώπων αυτών θα μείνει και στην Ελλάδα, και εκεί πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ σε ζητήματα που έχουν να κάνουν. Επομένως, εργασία, κοινωνική ένταξη, πρέπει να είναι στέγαση. Η ομπρέλα. Πρέπει πανευρωπαϊκά να ρυθμιστούν αυτά τα ζητήματα. Δεν μπορεί. Πώς να το πω, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι ο φταίχτης σε μεγάλο βαθμό αυτής της κατάστασης, να αναλαμβάνει τις ευθύνες. Εμείς, αν θέλετε, και σαν καπακαπέψουμε από την αρχή και από την Συμφωνία του Δουβλίνου και από την δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που είναι οι δύο βασικοί μηχανισμοί που εγκλωβίζουν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, κυρίως στην πρώτη χώρα εισόδου, έχουμε ζητήσει ότι πρέπει να καταργηθούν και να τελειώνουμε. Γιατί αυτά δημιουργούν τους όρους εγκλεισμού. Αν θέλετε όμως, κοιτάξτε, ένα σύντομο σχόλιο για αυτό που λέει η κυρία Βόζενμπεργκ, στην ικανότητα της κυβέρνησης να ρυθμίζει την κατάσταση. Όταν αυτή τη στιγμή το Ισραήλ επιτίθεται στο Λίβανο, όπου υπάρχουν 2,5 εκατομμύρια Σύριοι και Παλαιστίνοι πρόσφυγες. Η Χαμάς δεν επιτέθει στο Ισραήλ. Γιατί ξεκινάτε ανάποδα. Καταλαβαίνω ότι έχετε μεγάλη ένταση να βάλετε τη γραμμή που ακούμε, αλλά εγώ σε άλλο πράγμα αναφέρομαι. Έχω ένταση, ιστορικά το Ισραήλ, λέω, επιτίθεται σήμερα στο Λίβανο, ο οποίος έχει 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες. Αυτοί οι 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες που ζουν σε προσφυγικούς καταβλισμούς, αν επεκταθούν οι επιχειρήσεις του Ισραήλ, τότε θα πάρουν τα ματάκια τους και θα γίνουν προσφυγικό ρεύμα. Αυτό λέω. Και αύριο μπορεί η κυβέρνηση που διαχειρίζεται 20. Ιστορική αναφορά. Σε εσά τι σα ξεκίνησε αυτό. Λέω. Αν αυτοί αποφασίσουν να φύγουν από εκεί, οι 20.000 που διαχειρίζεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα γίνουν 2,5 εκατομμύρια που θα έρχονται προς τα δω. Ένα το κρατούμενο. Ναι, δεύτερον, ο κινησμός. Εμείς προτείνουμε καταρχάς ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κανένα λόγο να εμπλέκεται στη γενοκτονία και στην όξυνση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Από αυτό και στα είναι που θα σχέδια. Έρθουν από το Λίβανο, κύριε Νικολάου. Μεταξύ άλλων και από αυτό. Ναι, εμείς το λέμε ανοιχτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να πάρει θέση, δηλαδή. Τι θα πει. Άθλια είναι η θέση. Άθλια είναι η θέση που παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στηρίζει τη δύναμη εκείνη που ασκεί τη γενοκτονία. Εντάξει, είναι μια ερμηνεία δική σας. Δεν είναι καμία ερμηνεία. Αυτή είναι η ερμηνεία και του ΟΗΕ, κυρία Βόζενμπεργκ. Δεν είναι η ερμηνεία αυτή δική μας. Η ερμηνεία του ΟΗΕ. Ερμηνεία του ΟΗΕ είναι ακριβώς. Όχι. Όλοι διαβάζουμε. Για να έρθουμε τώρα σε δύο ζητήματα. Ο κινησμός, αν θέλετε, η βαρβαρότητα και η απανθρωπιά αυτής της συζήτησης που γίνεται, φαίνεται και από το γεγονός των 2 μέτρων και 2 σταθμών που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματα που τη στηρίζουν. Για παράδειγμα, δεν μπορείς να λες αυξάνω την καταστολή, τη Frontex, τους φράχτες και την αποτροπή που με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν σε περισσότερα θύματα και σε πιο δύσκολες. Ο φράχτης, ο δικός μας. Οι φράχτες, οι αποτροπές κτλ. Και ο δικός μας. Ναι, γιατί
επιλέγουν τι να θύματα. Πάνε από άλλους δρόμους πιο επικίνδυνους. Την εργαλειοποίηση του 20 δεν θα είχε, θα είχε αποτραπεί. Η εργαλειοποίηση του 20, η εργαλειοποίηση του 20 την κάνει η χώρα που έχετε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Και τι θα πει αυτό, αν μου απαντήσατε τώρα και Νικολάου. Δεν θα είχαν μπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο έδαφος αν δεν υπήρχε ο φράκτης. Ακούστε, άλλο λέω εγώ, ότι όταν χτίζεις φράκτες, όταν χτίζεις φράκτες, οι επιτίδιοι που λέτε κι εσείς, τους οδηγούν από πιο δύσκολα μονοπάτια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι λέει, εδώ θα κλείσουμε για να ξέρετε ότι θα έχει κόστος να περάσει. Αλλά αυτό είναι το ένα μέτρο. Και σταθμό. Ποιο είναι το δεύτερο? Το δεύτερο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με διμερείς συμφωνίες όπως αυτές που κλείνει και η ελληνική κυβέρνηση με την Αίγυπτο, τον Μπαγκλαντές, συζητάει με την Ινδία και άλλες, τι θέλει? Θέλει να φέρνει μόνο εκείνο το εργατικό δυναμικό που χρειάζεται, τη στιγμή που το χρειάζεται, χωρίς δικαιώματα και μετά από 6-8 μήνες να τους επιστρέφει πίσω στις χώρες καταγωγής. Ό,τι κάνανε, με πολλά ό,τι κάνανε οι Gastarbeiter, ό,τι γινόταν με τους Gastarbeiter των περασμένων δεκαετιών. Είναι ακριβώς αυτό. Άρα λοιπόν, για να μην λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Να πούμε και κάτι. Να μιλέμε... Τελείως διαφορετικά. Για να τελειώσω, εν πάση περιπτώσει, εμείς θα ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι, να το πω έτσι και θα ήταν σε σωστή βάση, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση τους Ουκρανούς πρόσφυγες να ίσχυε για όλους τους πρόσφυγες. Εσείς θα θέλατε από τους ανοιχτά τα σύνορα, τελείως αφύλακτα, έχουμε... κύριε Αυτό είναι λάθος Νικολά. Που λέτε, κυρία Βόζεμπε. Το ΚΚΕ για... δεν έχει θέση για ανοιχτά σύνορα, σας... όπως το λέτε εσείς. Μιλάω σήμερα, γιατί εμείς ξέρουμε... όταν μιλάτε εναντίον του φράκτη. Ακούστε με. Του φράκτη από τα χερσαία μας σύνορα. Τα σύνορα, κυρία Βόζεμπε, αλλάζουν με πόλεμο. Δεν και ο μόνος ο οποίος είναι με το δεν στρατόπεδο του πολέμου σύνορα. Σήμερα είναι, είναι η κυβέρνηση τώρα. Της Νέας Δημοκρατίας και τα κόμματα που στηρίζουν τα ανατολικά και ευρωενωσιακά σχέδια σε όλη λέτε. Την περιοχή. Επιτρέψτε εσείς, μου, όχι, δεν θα λέω εσείς αν είναι αυτά που είπα εγώ. F-16 στις εμπόλεμες ζώνες. F-16 στις εμπόλεμες ζώνες θέλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς νομίζουμε ότι τα δύσκολα είναι μπροστά για τους λαούς και αυτά τα δύσκολα ανεξάρτητα δεν καθορίζονται μόνο από ένα τμήμα της ευρωενωσιακής πολιτικής που είναι το σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, η αύξηση της καταστολής και εμπλοκή στον πόλεμο, καθορίζονται πάρα πολύ και από τα ζητήματα της οικονομικής πραγματικότητας. Πλέον όλα τα διεθνή επιτελεία μιλάνε για τη νέα βαθιά καπιταλιστική κρίση που έρχεται. Το παγκόσμιο χρέος έχει ξεπεράσει ακόμη και τα ρεκόρ του 2009. Άρα λοιπόν εκεί στοχεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει πολλά μέτρα σε βάρος των λαών, των εργαζομένων. Αυτό είναι, αν θέλετε, και το περιεχόμενο της λεγόμενης έκθεσης Draghi και της στήριξης ευρωενωσιακής ανταγωνιστικότητας. Εμείς λέμε ότι ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να την πατήσει, πρέπει από τώρα να οργανώσει τον αγώνα του και μέσα στην Ελλάδα προχωράει με μαζικές κινητοποίησεις των εργατικών σωματείων των συνδικάτων, με κορύφωση πανεργατική απεργία που θα γίνει στο τέλος του Νοέμβρη και σήμερα έχουμε 7. Μέχρι τότε 7 μεγάλες κλαδικές εθνικές απεργίες σε πάρα πολλούς κλάδους. Ξεκίνησαμε με την υγεία, με τους διανομής, προχωράμε σε μια σειρά άλλους κλάδους. Εκεί πρέπει να δώσουμε τη μάχη, εκεί μπορεί ο λαός να δώσει το σήμα για το τι είναι αυτό που έχει ανάγκη, γιατί αλλιώς όλα είναι μπροστά. Η πολεμική οικονομία, τα 200 δισεκατομμύρια στην Ουκρανία, τη στιγμή που εμείς δεν θα μπορούμε να ζεστάνουμε τα σπίτια μας.